Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τους άνδρες, παίζουν και οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας το βαρύ πυροβολικό του θρίαβου Χαϊδαρίου, την Εμμανουέλα Σφακιανάκη. Εμμανουέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Ο θρίαμβος Χαϊδαρίου, ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πολύ σωστά, ναι. Βέβαια, Εμμανουέλα, ξεκινήσατε προετοιμασία, αλλά το πρωτάθλημα δεν πρόλαβε να ξεκινήσει φέτος. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε κανονικά προετοιμασία από το καλοκαίρι. Στα μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου, εκεί πέρα με το καθολικό lockdown, αναγκαστήκαμε και εμείς, όπως και όλο το υπόλοιπο γυναικείο ποδοσφαίρο, να σταματήσουμε τις προπονήσεις και αναμένουμε τώρα να δούμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε πάλι. Μανουέλα, να σε ρωτήσω πώς και ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο. Εγώ από πολύ μικρή ηλικία, με τα ξαδέρφια μου, με συμμαθητές από το σχολείο, ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, έτσι κυρίως στο σχολείο και στη γειτονιά. Αργότερα ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε σαν άθλημα. Επιδίωξα να ψάξω αν υπάρχει κάποια γυναική ομάδα. Ανακάλυψα με τη βοήθεια των γονιών μου ότι στην Κρήτη όπου και μεγάλωσα υπάρχουν γυναικεία σωματεία και έτσι πήγα, το δοκίμασα, έμεινα, μου άρεσε και ασχολήθηκα με αυτό το άθλημα. Πες μου, από που, η πρώτη σου ομάδα ήταν ο Εργοτέλης. Η πρώτη μου ομάδα ήταν ο Εργοτέλης, εκεί έπαιξα τα περισσότερα χρόνια της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής μου πορεία, μέχρι και τα 18 μου. Εκεί πέρα έπαιξα στη πρώτη φορά αλφαεθνική στα 12 χρόνια μου. Με τη βοήθεια των προπονητών μου τότε, του κυρίου Κουτσάκη, του κυρίου Βελεγράκη, κατάφερα να παίξω και στις μικρές εθνικές ομάδες και γενικά έτσι τις περισσότερες έτσι, ευχάριστες στιγμές και τις ποδοσφαιρικές μου εμπειρίες τις ξεκίνησα από την Κρήτη και από τον Εργοτέλη. Στη συνέχεια ήρθα στην Αθήνα λόγω σπουδών. Πήγα σε κάποιες άλλες ομάδες, στον Ατρόμητο, στο Σχολιακό και μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω σπουδών και εργασίας αποφάσισα μετά από 2 χρόνια να ξεκινήσω πάλι σε μια διαφορετική ομάδα αυτή τη στιγμή, στο θρίαβο Χαϊδαρίου. Είναι μια ομάδα, όπως είπαμε, που παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει πολλά επίδοξα έτσι, κορίτσια και ποδοσφαιρικά ταλέντα και ελπίζω έτσι και με τη βοήθεια τη δική μου να καταφέρουμε να την, αν όχι φέτος λόγω της διακοπής του, λόγω του κορονοϊού, του χρόνου να καταφέρουμε να ανέβουμε και στη Β' Εθνική. Προπονήτριά σου είναι η παλιά τερματοφύλακας, η Σμαράγδα Δεμπεγιώτου. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος κιόλας, έχουμε υπάρξει και στο παρελθόν σε αντίπαλες ομάδες, όταν η Σμαράγδα ήταν έτσι και στο πικ της καριέρας της και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα συνεργαζόμαστε, εκείνη από τη θέση της προπονήτριας, εγώ από τη θέση της αθλήτριας. Είσαι ευχαριστημένη στο θρίαμβο Χαϊδαρίου, πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση, με όλα τα υπόλοιπα κορίτσια? Κοιτάξτε, είμαι ένα χρόνο κοντά στην ομάδα, λιγότερο από ένα χρόνο. Ουσιαστικά στις αρχές του καλοκαιριού έτσι μίλησα με την Ατάσα, με τη Σμαράγδα, συγγνώμη, και αποφασίσαμε ότι θέλω να συνεχίσω να παίζω ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο από το θρίαμβο Χαϊδαρίου. Ήρθα, συνάντησα και τις κοπέλες. Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν, όπως είπα, αρκετά ταλέντα. Ο μέσος όρος ηλικίας? Ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 17-18 χρονών. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά ευελπιστώ με τη δική μου εμπειρία, αλλά και άλλων κοριτσιών έτσι, που έχουν κάποια μεγαλύτερη εμπειρία όσον αφορά σε κατηγορίες γυναικείου ποδοσφαίρου, να μπορέσουμε κι εμείς μαζί με τις μικρότερες αθλήτριες να κάνουμε κάτι καλύτερο για την ομάδα. Γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή σε περίοδο lockdown που μπορεί να μην
προπονούμαστε καθημερινά, υπάρχει μια καθημερινή επικοινωνία με τις κοπέλες, η κάθε μια από το σπίτι όσο μπορεί στη γειτονιά της αθλείται και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε, να κάνουμε προπονήσεις όλες μαζί. Έχει αναπτυχθεί η Εμμανουέλα τα τελευταία χρόνια το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ακόμα δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά σε θέμα ανάπτυξης. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι παγκόσμια υπάρχει έτσι μια διαφορετική αντιμετώπιση πλέον όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γίνονται και κάποιες προσπάθειες κυρίως από τις ίδιες τις αθλήτριες αλλά και από τους προπονητές να ακουστεί και προς τα έξω η φωνή δική μας όσον αφορά να έχουμε καλύτερες συνθήκες στο θέμα της προπόνησης, να υπάρχουν χορηγήσεις για το γυναικείο ποδόσφαιρο έτσι ώστε να ασχοληθούν όλο και περισσότερες κοπέλες με το συγκεκριμένο άθλημα. Δυστυχώς ενώ βλέπουμε ότι γίνονται κάποια βήματα, σταδιακά υποχωρούν πάλι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι λόγω του ότι όλο και περισσότερα κορίτσια ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο άθλημα, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή η πολιτεία, οι χορηγοί θα ενδιαφερθούν λίγο παραπάνω και θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχεις αγωνιστεί και στην Α Εθνική. Η Α Εθνική όμως δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, είναι ερασιτεχνική, έτσι, Εμμανουέλα. Είναι ερασιτεχνική. Έχω παίξει πολλά χρόνια στην Α Εθνική, όπως σας είπα και με τον Εργοτέλη, με τον Ατρόμητο. Δυστυχώς η κατηγορία είναι ερασιτεχνικού επίπεδου. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια παίκτρια που μπορούμε να πούμε ότι βιοπορίζεται από το συγκεκριμένο άθλημα, αν και όλες μας θα το θέλαμε. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να αναπτυχθεί το άθλημα, ότι τουλάχιστον αν δεν υπάρξει ίση αντιμετώπιση με το ανδρικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον θα υπάρξουν κάποια βήματα βελτίωσης και σε αυτό το τομέα. Τώρα, τι πιστεύεις, θα έχουμε φέτος αγωνιστική δραστηριότητα? Δεν το νομίζω, δυστυχώς δεν το νομίζω. Ήδη έχουμε περάσει παραπάνω από το μισό του πρωταθλήματος, ας πούμε, που σε φυσιολογικές συνθήκες τώρα σιγά σιγά θα ήταν οι τελευταίες αγωνιστικές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα προλάβουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις έστω στο τέλος της χρονιάς, να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη. Για το πρωτάθλημα όμως λίγο δύσκολα. Ποιον στόχο θέσατε στην προετοιμασία, ποιον στόχο είχατε θέσει ως ομάδα? Εμείς σαν Θρίαμβος Χαϊδαρίου και τα κορίτσια και η προπονήτρια, η Σμαράγδα, εκείνο το οποίο θέσαμε ως στόχο είναι να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Οι φίλαθλοι έρχονται στα παιχνίδια να παρακολουθήσουν, ας πούμε, γυναικείο ποδόσφαιρο. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε για υποκανονικές συνθήκες πάντα. Εντάξει, κανονικά οι φίλαθλοι μας είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, οι γονείς των μικρότερων κοριτσιών κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από μερίδα του κόσμου να δούνε πώς παίζουν οι γυναίκες ποδόσφαιρο και επειδή λόγω και της εθνικής ομάδας που και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να εμφανιστούν κάποια παιχνίδια στην τηλεόραση, θεωρώ ότι επειδή είναι λίγο πιο ενημερωμένο το ποδοσφαιρικό κοινό, ότι έρχεται να παρακολουθήσει και γυναικείες ομάδες, αλλά εντάξει, κατά το πλείστον είναι οι οικογένειές μας εκείνες που παρακολουθούν τους αγώνες. Υπάρχει κάποιος παίκτης ή κάποια παίκτρια που θαυμάζεις? Πολύ γνωστές παίκτρες έτσι που έχω θαυμάσει και έχω παρακολουθήσει είναι η Άλεξ Μόργαν, η Μία Χαμ, η Ραπίνο που σταμάτησε πρόσφατα, η Βραζιλιάνα η Μάρτα. Εντάξει, τώρα αν λέμε για το ανδρικό ποδόσφαιρο, ο
Μέση, ο Ρονάλντο, φαντάζομαι είναι έτσι τα σημερινά ιδάλματα των περισσότερων παιδιών. Και από τις μεγάλες ομάδες, ποια ομάδα έτσι υποστηρίζεις? Από τις ελληνικές. Ελληνικές. Από τις ελληνικές είμαι Ολυμπιακός. Από ξένες ομάδες μου άρεσε πάρα πολύ η Λίβερπουλ και η Μπαρσελόνα. Παρακολουθείς δηλαδή φανατικά ποδόσφαιρο και στην τηλεόραση? Παλιότερα έτσι και ως μικρότερη ας πούμε ηλικιακά, η αλήθεια ήταν ότι παρακολουθούσα πιο συχνά. Τα τελευταία χρόνια λόγω και των σπουδών μου, επειδή είμαι και ως υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και λόγω των υποχρεώσεών μου στη επαγγελματικά, λίγο κάτι τα Σαββατοκύριακα μόνο ό,τι μπορώ. Κυρίως βλέπω ελληνικό ποδόσφαιρο και αγγλικό. Πάντως υπάρχουν και μικρά κορίτσια, βλέπω πάνε στις ακαδημίες να παίξουν ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά γυναικεία σωματεία, μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει, αλλά γυναικεία ποδοσφαιρικά σωματεία υπάρχουν αρκετά και προσπαθούν όλο και περισσότερες ομάδες, πέρα από τη γυναικεία ομάδα που έχουν συνήθως μια από τις τρεις κατηγορίες που υπάρχουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν και ακαδημίες με μικρά κοριτσάκια, έτσι ώστε να βοηθήσει το άθλημα, αλλά και μετέπειτα την ίδια τη γυναικεία ομάδα. Οι άντρες, Μανουέλα, πώς σας αντιμετωπίζουν? Όταν τους λέμε ότι παίζουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι ενθουσιάζονται, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και μια περιέργεια για να δούνε κατά πόσο, ας πούμε, μια γυναίκα μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο και πόσο καλά, ας πούμε, μπορεί να παίξει μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κάτι αρνητικό ή απόψεις ότι ποδόσφαιρο παίζουν μόνο οι άντρες. Ευτυχώς στο περίγυρό μου αλλά και στους φίλους μου, όποιοι το έχουν ακούσει, ας πούμε, έτσι με ενθουσιάζονται και είναι κάτι που όταν τους δοθεί ευκαιρία έρχονται να παρακολουθήσουν κιόλας. Υπάρχει ένα γκολ ή κάποιο παιχνίδι που έτσι σου έρχεται τώρα στη μνήμη, το θυμάσαι ακόμα? Τις περισσότερες εμπειρίες τις έχω όσον αφορά σε επίπεδο Α' Εθνικής, από ότι όταν ήμουν ακόμα σε μικρότερη ηλικία, μαθήτρια λυκείου, όπου είχαμε πάει σε αρκετές φορές σε παιχνίδια μπαράζ για τελικούς, για να ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα με τον Εργοτέλη. Θυμάμαι αυτές τις στιγμές πολύ έντονα και θυμάμαι και την πρώτη φορά που πήγα σε αποστολή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα, που στο πρώτο αγώνα που είχα παίξει είχα βάλει ένα γκολ με κεφαλιά και έτσι ειδικά οι κοπέλες που έχουν παίξει σε εθνικό επίπεδο μπορούν να καταλάβουν έτσι ότι το να βάζεις γκολ με το εθνόσημο είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, και το θυμάσαι. Θα προέτρεπες σε κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Βέβαια. Είναι ένα άθλημα το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσουν όλα τα ομαδικά άθληματα, γιατί πιστεύω ότι τα συναισθήματα και αυτά που αποκομίζεις από ένα ομαδικό άθλημα είναι πολύ πιο δυνατά από ό,τι σε ένα ομαδικό άθλημα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα έντονο άθλημα, είναι ένα σκληρό άθλημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ ωραίο άθλημα και σε επίπεδο όσον αφορά το τι έχει να δείξει, αλλά και σε επίπεδο, ας πούμε, δυσκολίας αθλήματος είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι κάτι το οποίο μπορεί εμάς στην Ελλάδα λίγο να ξενίζει ως γυναικείο άθλημα, αλλά και στην Αμερική και σε πολλές σκανδιναβικές χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρώπη, είναι ένα άθλημα που παίζουν πάρα πολλές γυναίκες, είναι το εθνικό τους άθλημα και μπορώ να πω ότι άνετα θα προέτρεπα μικρότερα κορίτσια, το οποίο τους αρέσει, να ασχοληθούν με αυτό και
και γιατί όχι αργότερα, αν όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, να μπορέσουν να βρουν τις συνθήκες εκείνες, το οποίο θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν ενδεχομένως και επαγγελματικά. Μανουέλα, το επίπεδο των πρωταθλημάτων της Α Εθνικής, της Β Εθνικής, της Γ Εθνικής είναι σε καλό επίπεδο, είναι... πώς είναι... Σε σχέση με τις ξένες χώρες, λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι από Α σε Β και Γ Εθνική υπάρχει μια διαφορά επίπεδου. Τώρα όσον αφορά την Α Εθνική, ας πούμε, με την αντίστοιχη Α Εθνική ξένων χωρών, αν εξαιρέσουμε 2-3 ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο, υπάρχει έτσι με το υπόλοιπο των ομάδων μια μεγάλη, μπορώ να πω, διαφορά σε επίπεδο δυναμικότητας, αλλά όχι ότι δεν υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, ίσα ίσα θεωρώ τις ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες ότι έχουν πάρα πολύ ταλέντο και τεχνική κατάρτιση, απλά το γεγονός ότι δεν βοηθάει το άθλημα να αναπτυχθεί σε επαγγελματικό επίπεδο και οι κοπέλες για να βιοχωριστούν αναγκάζονται, ας πούμε, να το εγκαταλείψουν. Θεωρώ ότι μένει λίγο πίσω και γι' αυτό το λόγο χώρες οι οποίες το βλέπουν και επαγγελματικά και εξελίσσονται και οι παίκτριές τους και επομένως το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πιο ανεβασμένο. Ωραία. Εμμανουέλα, την προηγούμενη Παρασκευή έγινε και μια συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος όλων όσων ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ, από το βόλεϊ. Διότι κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχει φέτος αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν ξέρω, η δική σου άποψη. Κοιτάξτε να δείτε. Παρακολουθούμε όλοι τις εξελίξεις. Όλοι θέλουμε να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, να ξαναξεκινήσουν οι προπονήσεις. Είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε ανάγκη και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος για όλους μας. Και η προπονήτριά μας η Σμαράγδα και τα υπόλοιπα κορίτσια από το Θρίαμβο νομίζω ότι επιθυμούν διαγαώς να ξαναξεκινήσουμε τις προπονήσεις και το ίδιο φαντάζομαι και τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί εκτός το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το τομέα και είναι δυσάρεστο να σταματάνε την εργασία τους τόσους πολλούς μήνες. Υπάρχουν και κάποιοι θέμα... και προπονητές που ζουν μόνο από το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είναι δυσάρεστο αυτό το γεγονός, θεωρώ ότι όλοι επιθυμούν να ξαναξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα και οι προπονήσεις και οι ακαδημίες. Την ίδια άποψη έχω κι εγώ. Εννοείται ότι πρώτα απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η υγεία όλων μας. Σίγουρα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα στα οποία θα μπορέσουμε να διευκολύνουν την κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τον αθλητισμό, θεωρώ ότι παίρνοντας τα σωστά μέτρα ενδεχομένως θα μπορούσαν να περιοριστούν όσον αφορά τα άτομα στα οποία γίνονται οι προπονήσεις, αλλά με κάποια μέτρα θα μπορούσε ίσως να ξαναξεκινήσει ο αθλητισμός και για το καλό έτσι των αθλητών, αλλά και γενικά, όπως σας είπα, επειδή εργάζονται πολλοί άνθρωποι πάνω στο ερασιτεχνικό αθλητισμό, να μπορέσουν να βοηθηθούν και εκείνοι έτσι επαγγελματικά. Οι συμπαίκτριες σου με τις οποίες μιλάς, έτσι, τι σου λένε, ας πούμε, θέλουν και αυτές να ξεκινήσουν... Κοιτάξτε, τις ομάδες που έχω πάει εγώ και εδώ στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου έχω συναντήσει ομάδες οικογένειες και εδώ πέρα στο Θρίαμβο έτσι κυρίως και οι μικρότερες κοπέλες έτσι ηλικιακά που είναι έτσι κοντά μεταξύ τους θέλουν πάρα πολύ να ξεκινήσουν προπονήσεις για να μπορέσουν και να δουν τις φίλες τους, να μπορέσουν έτσι να διασκεδάσουν, να παίξουν το άθλημα το οποίο αγαπάνε και δεν νομίζω ότι έχει κάποιος έτσι αντίθετη άποψη. Από ό,τι γνωρίζω δηλαδή,
Όλοι επιθυμούν να ξαναγυρίσουμε στην παλιά κανονικότητα. Ωραία. Και η Σμαράγδα, η Δεμπεγιώτου, πώς είναι ως προπονήτρια, είναι αυστηρή? Η Σμαράγδα δεν θα το έλεγα ότι είναι αυστηρή. Η Σμαράγδα είναι αρκετά επαγγελματίας αυτό που κάνει. Είναι πολύ τυπική στις προπονήσεις, στις όλες διαδικασίες έτσι που πρέπει να ακολουθεί μια ομάδα η οποία έχει στόχους. Προσπαθεί και αυτή, δίνοντας το καλύτερο της σε αυτό, να μεταφέρει και στις μικρότερες παίκτρες και σε όσες έτσι έχουμε μια παραπάνω εμπειρία και είμαστε μεγαλύτερες ηλικιακά, προσπαθεί να μας μεταδώσει το ίδιο έτσι αγωνιστικό αίσθημα που έχει και η ίδια, να μας το μεταφέρει, να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο, μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από φιλικά. Η ίδια είναι σε επικοινωνία καθημερινή με τις παίκτριες και στις προπονήσεις θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο και για εμάς τις αθλήτριες, αλλά και για το σύνολο της ομάδας και για τους στόχους που έχει θέσει. Σκέφτεσαι όταν σταματήσεις την ποδοσφαιρική σου καριέρα να ακολουθήσεις την προπονητική? Όχι, όπως σας είπα, ήδη έχω προχωρήσει τις σπουδές μου, είμαι υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσω, θέλω να ακολουθήσω τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, σε μικρότερη ηλικία, έτσι που επιθυμούσα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και με τον κλάδο του αθλητισμού, όπως σας είπα και πριν, επειδή δεν οι συνθήκες έτσι του ερασιτεχνικού γυναικείου ποδοσφαίρου δεν βοηθούν για να ασχοληθούν πολλά κορίτσια έτσι γύρω από το συγκεκριμένο τομέα, με οδήγησαν και εμένα να αφοσιωθώ στις σπουδές μου σε κάτι διαφορετικό, και εφόσον έχω πάρει αυτή την κλίση θέλω να ακολουθήσω. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα, Εμμανουέλα, σου λείπει το ποδόσφαιρο? Μου λείπει το ποδόσφαιρο και αυτό είναι και ο λόγος που, ενώ είχα 2 χρόνια αποχή, έπειτα από σπουδές, ας πούμε, στην Αμερική, ξαναγύρισα και το πρώτο πράγμα που ήθελα να ξανακάνω ήταν να ξανασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, να ξεκινήσω ξανά τις προπονήσεις, να έρθω σε μια ομάδα. Τώρα, αυτή την περίοδο, ενώ είχα ξεκινήσει από το καλοκαίρι και είχα μπει έτσι σε μια καθημερινότητα που είχα εντάξει πάλι τον αθλητισμό όσον αφορά εβδομαδία, τώρα με το lockdown και με τις δυσκολίες που έχει φέρει η πανδημία, δυστυχώς μας έχει οδηγήσει και σε έλλειψη όσον αφορά στο κομμάτι αυτό. Επομένως, και εμένα έτσι μου λείπει το ποδόσφαιρο, προπονήσεις, το κομμάτι έτσι, γιατί εμάς περισσότερο τα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και μας διασκεδάζει, είναι το χόμπι μας. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή, είναι λογικό να υπάρχει έτσι και μια δυσαρέσκεια, μια στεναχώρια. Ο χρόνος τώρα, πού αφιερώνεις το χρόνο που αφιέρωνες στο ποδόσφαιρο, στην προπόνηση, στους αγώνες? Ο χρόνος που αφιέρωνες στις προπονήσεις τώρα έχει γίνει χρόνος για διάβασμα, για άλλους στόχους που έχω και κυρίως στο κομμάτι του στο σπίτι μέσα, στο κομμάτι έτσι να διασκεδάσω μέσω τηλεόρασης, να δω κάποια ταινία, να διαβάσω ένα βιβλίο, να μιλήσω με φίλους ή γνωστούς που έτσι μπορεί να μην βρισκόμασταν στην καθημερινότητα, αλλά τώρα λόγω του εγκλεισμού στο σπίτι έτσι βρίσκω και χρόνο να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε μέσω Skype, μέσω διάφορων ψηφιακών μέσων. Οπότε κάπως έτσι περνάει η καθημερινότητα, με εργασία από τη μια το πρωί, με διάβασμα το απόγευμα και με ένα τρόπο διασκέδασης έτσι, με ταινίες, με τηλεόραση το βράδυ. Ωραία. Τώρα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της Εμμανουέλας Σφακιανάκη, η οποία αγωνίζεται στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
και το γυναικείο ποδόσφαιρο, και το ανδρικό και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα? Καταρχήν να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να ξεπεράσουμε σύντομα όλη αυτή την πανδημία, να υπάρχει αισιοδοξία και εύχομαι σε όλους όσους έχουν στόχους στη ζωή τους με το τέλος όλης αυτής της δυστάρησης κατάστασης να μπορέσουν να τους ακολουθήσουν και να τους πραγματοποιήσουν. Ωραία. Μανουέλα, να σε ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα και πάντα επιτυχίες και στο ποδόσφαιρο και στην προσωπική σου ζωή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.